Κύριε Χασαπλαδάκη, σήμερα ολοκληρώνονται οι εκλογικοί διαδικασίες σε όλη την χώρα για την ανάδειξη των υποψηφίων, οι οποίοι θα είναι εκλέκτορες στο επερχόμενο συνέδριο του κόμματος. Να μας πείτε δύο λόγια αναφορικά με τους υποψήφιους και την όλη διαδικασία πώς κυλά. Να σας πω ότι στα Βόρεια Δωδεκάνησα, στις οργανώσεις μελών που είναι ευθύνη της Νομαρχιακής Επιτροπής και εγώ ως συντονιστής, έχω μία πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Όλοι οι υποψήφιοι σύνεδροι σε όλες τις οργανώσεις μελών θα εκλεγούν με βάση την διαδικασία, την νόμιμη διαδικασία της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος. Που σημαίνει ότι στην ΚΟ, επειδή το εξειδικεύουμε στην τοπική μας κοινωνία, είναι 9 υποψήφοι, θα εκλεγούν και οι 9 υποψήφοι και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι θα πάμε στην Αθήνα ή υβριδικά μέσω διαδικτύου για να λάβουμε μέρος στο επερχόμενο συνέδριο του κόμματος. Η διαδικασία είναι ομαλή, το κλίμα είναι καλό. Ποια τα μηνύματα που έρχονται και από άλλες νομαρχιακές? Τα μηνύματα, εγώ θα ξεκινήσω με το θυμικό και το πολιτικό. Υπάρχει λύπη, θλίψη. Υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει θυμός, δηλαδή αρνητικά συναισθήματα, όμως μέσα στο μυαλό του καθενός μελός υπάρχει και το γιατί. Γιατί να συμβαίνει αυτό τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και γι' αυτό η συμμετοχή. Οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται για να δηλώσουν συμβολικά δια της συμμετοχής τους ότι εμείς τα μέλη είμαστε εδώ για να δώσουμε μια άλλη νότα αισιοδοξίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι όπως δυστυχώς το κατάντησαν και δεν είναι πλέον κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί δεν παίζει το ρόλο του. Τι θα δώσει, τι θα φέρει η επόμενη ημέρα, μιας και τα σενάρια είναι πολλά τα οποία κυκλοφορούν? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει, ότι η επόμενη ημέρα μετά τις 9, όχι 10, μετά τις 9 Νοεμβρίου, θα είναι διαφορετική. Όποιοι αντέξουν και όποιοι μπορούν, θα αποφασίσει το συνέδριο για όλα. Οτιδήποτε μέχρι τώρα έχει συμβεί δεν ισχύει. Το συνέδριο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο ενός δημοκρατικού κόμματος, το οποίο θα ψηφίσει. Θεωρώ ότι οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, οι προηγούμενες, και της Πολιτικής Γραμματείας θα ακυρωθούν στο συνέδριο και έτσι με δημοκρατικό τρόπο θα δηλωθούν οι υποψηφιότητες, που το συνέδριο θα τις εγκρίνει όλες οι ψηφιότητες για να πάμε στις προεδρικές εκλογές και από εκεί και πέρα να αρχίσει μια νέα εποχή για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά και για τον τόπο.